από την ακολουθία του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς που εορτάζουμε σήμερα το κοντάκιό του, τον ταπεινό, τον απλούν, τον φιλόθεον, τον φιλάρετον, τον σεμνόν, τον μακρόθυμον, τον πραήν και ευσυμπάθητον. Λέγει το κοντάκιό του, ας τον εφημίσουμε, τον Ορθόδοξον Ιεράρχη, Ιωάννη τον Μαξίμοβιτς. Μελίσμασιν ως θαυμάρτων φρέαρ όντως ακεσόδινον. Να τον ημίσουμε με τις ταπεινές μας λέξεις και τα μελίσματα, γιατί είναι ως αν ένα πηγάδι το οποίο είναι θεραπευτικό των οδύνων θαυμαστών. Πόθο κράζοντες χέρις χάριτος σκήνομα. Και τον χαιρετίζουμε γιατί όντως αγίασε και μας χάρισε και το σκήνομά του άφθαρτο και κατοικητήριο της Θείας Χάριτος. Ο Άγιος Ιωάννης ανεδείχθη μέγας στις ημέρες μας ιεράρχης της ρωσικής διασποράς και είναι για μας όντως μια πηγή ευλογίας και χάριτος και είναι και ένα πρότυπο ζωής. Αγάπησε τον Χριστό εξ όλης ψυχής και καρδίας και αγωνίστηκε όπως αρμόζει σε έναν Ορθόδοξο Ιεράρχη ιεραποστολικά και με πάρα πολλές ελεημοσύνες και ευεργετούσε κάθε έναν και μάλιστα τους νέους και τους ενέπνεε και μεταξύ αυτών είχε ως πνευματικό του τέκνο και τον περίφημο επίσης πατέρα Σεραφείμ Ρος, ο οποίος και αυτός μας κατέλειπε παράδειγμα οσίας βιωτής και οσιακού τέλους. Και βέβαια όλα αυτά τα βλέπουμε στους Αγίους μας, γιατί ακριβώς αγωνίστηκαν όπως έπρεπε και επέτυχαν του Παραδείσου. Ο Άγιος Νικόδημος τις σύντομες μελέτες του που έχει μας διδάσκει μεταξύ των άλλων ότι για να καταλάβουμε τον Παράδεισο ή μάλλον για να αξιωθούμε του Παραδείσου θα πρέπει να τον σκεφτόμαστε, να έχουμε και την θεωρία του Παραδείσου εκτός από την θεωρία της κολάσεως, τη θεωρία της κρίσεως. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε και τον Παράδεισο. Τι όμως μας λέγει να σκεφτόμαστε και τι να μελετούμε την 26η ημέρα του μηνός. Έχει μια μελέτη ο Άγιος Νικόδημος στα πνευματικά του γυμνάσματα με τίτλο «Ο Παράδεισος». «Εισερχόμενος στον Παράδεισο», λέει, «θα έχω αμέσως όλα τα αγαθά χωρίς κανένα κακό, θα χαρώ χωρίς καμία ενόχληση. Ω, πόσο μεγάλη θα είναι η παρηγορία μου, η χαρά μου, η αφροσύνη μου. Θα έχω τότε όλα τα καλά και θα χαίρομαι στην συναστροφή του Ιησού μου, της υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγγέλων και των Αγίων και του Αγίου που εορτάζουμε σήμερα, του Αγίου Ιωάννου του Μαξίμοβιτς. Ω, και τι ωραία και ένδοξη συναστροφή θα είναι η δική μου». Πράγματι, σε αυτόν τον κόσμο πολλές φορές δεν βρίσκουμε άνθρωπο να συναστρεφούμε. Όμως εκεί θα είμαστε με την συντροφιά του Κυρίου, της υπεραγίας του τόπου, των Αγγέλων και όλων των Αγίων. Και πράγματι θα είναι μέγιστη χαρά και φροσύνη αυτή η συναστροφή. Εκεί θα έχουμε όλα τα ουράνια αγαθά ή μάλλον όλα θα συνοψίζονται εις το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εις την θέα του προσώπου Του, εις το άκτιστο φως Του, εις τη μετοχή σε αυτή την άκτιστη δόξα Του. «Θα χαίρομαι», λέει ο Άγιος Νικόδημος, «αιώνια, χωρίς τον κίνδυνο να χάσω μία παρόμοια χαρά. Ω, χαρά ανεκδίκητη,
σε κάθε σου λύπη και χαρά λέγε «Παράδεισε, παράδεισε, πότε να σε απολαύσω» και στη σύγκριση του παραδείσου θα μάθεις να καταφρονείς όλα τα αγαθά της γης και να υπομένεις θεληματικά όλες τις δυστυχίες και τις λήψεις, γιατί πράγματι η μνήμη του παραδείσου, η θεωρία του παραδείσου μας κάνει να στεκόμαστε σωστά και απέναντι στα ευχάριστα και απέναντι στα δυσάρεστα και στις ευτυχίες και στις δυστυχίες. Όλα αυτά της παρούσης ζωής είναι καταφρονητέα μπροστά στη μακαριότητα του παραδείσου. Ο άνθρωπος που σκέφτεται τον παράδεισο πολύ εύκολα δεν ξυπάζεται, δεν υπερηφανεύεται, δεν αναλωσονεύεται μπροστά στις όποιες χαρές αυτής της γης και απολαύσεις και αντίθετα και πάλι δεν καταπίπτει, δεν απογοητεύεται, δεν καταθλίβεται μπροστά στις διάφορες θλίψεις και δυστυχίες και δυσκολίες. Και λέει και την επόμενη ημέρα παρόμοιο θέμα μας παρουσιάζει ο Άγιος, η οδός του Παραδείσου, την 27η ημέρα του μηνός, και λέγει «Δύο μόνον είναι οι δρόμοι του Παραδείσου, η αθωότητα και η μετάνοια». Και όταν λέγει αθωότητα εννοεί προφανώς ο Άγιος την καθαρότητα, την αγνότητα. Με αυτούς τους δύο τρόπους μπορεί κανείς να φτάσει στον Παράδεισο. Λοιπόν, λέγει ο Άγιος, εγώ μέχρι τώρα διατήρησα την αθότητα του βαπτίσματος. Όχι, διότι την στερήθηκα και την μόλυνα με τόσες αμαρτίες. Επομένως μένει ο άλλος δρόμος, ο δρόμος της μετανοίας. Αλλά για τις αμαρτίες αυτές μετανόησα ποτέ όπως πρέπει. Έκανα κάποια άσκηση αλίμονο. Απέφευγα πάντοτε κάθε θλίψη και ζητούσα τις απολαύσεις και ευχαριστήσεις του σώματος. Όμως θέλω να εισέλθω στον Παράδεισο. Θα εισέλθω στον Παράδεισο. Ναι, αλλά από ποιον δρόμο πρέπει να πω? Από μία από αυτές τις δύο οδούς που αναφέραμε. Ή από την αθωότητα, την αγνότητα δηλαδή, την καθαρότητα, ή από τη μετάνοια. Από την αθότητα δεν μπορώ, από την μετάνοια δεν θέλω. Πώς λοιπόν θα σωθώ και θα απολαύσω τον Παράδεισο? Χρειάζεται λοιπόν να τα σκεφτούμε όλα αυτά όπως λέει ο Άγιος και να πάρουμε απόφαση να ζήσουμε εν μετανοία. Κοίταξε τον ουρανό λέγει και σκέψου λέγοντας «Να που θα σταθώ για όλους τους αιώνες». Αν μετανοήσω όπως πρέπει, βλέπουμε τον υπέροχο ουρανό και θαυμάζουμε και χαιρόμαστε πόσο πιο ωραίος θα είναι ο Παράδεισος. Ας αγωνιστούμε λοιπόν, ας μετανοήσουμε όπως πρέπει για να αποκτήσουμε τον Παράδεισο, για να αξιωθούμε το Παραδείσο. Λέγει και στην επόμενη μελέτη του ο Άγιος που έχει στην 28η ημέρα του μηνός, η οποία φέρει τον τίτλο «Η απόκτηση του Παραδείσου». Πρώτον, λίγο ζητάει από εμένα ο Θεός για να μου χαρίσει τον Παράδεισο. Τι μου ζητάει? Να φυλάξω τον νόμο Του. Αρκεί να φυλάξω τον νόμο Του. Νόμο που είναι πάρα πολύ εύκολος, πάρα πολύ δίκαιος και πάρα πολύ γλυκός. Είναι ό,τι πιο φυσιολογικό που έχουμε να κάνουμε στη ζωή μας. Ο νόμος του Θεού είναι οι προδιαγραφές της ζωής μας που έχει ο ίδιος ορίσει. Δεύτερον, αυτό το λίγο που ζητάει ο Θεός το βοηθάει, μας βοηθάει να τηρήσουμε τον νόμο Του με τη χάρη των εμπνεύσεών Του, με τη Θεία Του χάρη, με την αξία Του, γιατί μας καλεί σε κάτι το οποίο έχει άπειρη αξία, στην κοινωνία μαζί Του, στην ένωση μαζί Του και μας καλεί και με τη δύναμη των παραδειγμάτων Του. Μας δείχνει το πώς έζησε ο ίδιος και μας καλεί να Τον μιμηθούμε.
Επομένως είναι πολύ εύκολο, εάν κανείς αξιοποιήσει όλες αυτές τις δωρεές του Θεού, τις εμπνεύσεις Του και Θεία Του Χάρη και την ζωή Του, το παράδειγμα που μας έδειξε ο ίδιος. Τρίτον, αυτό το λίγο ο Θεός τον ανταποδίδει με αιώνιο βραβείο. Αυτό το λίγο κόπο, το λίγο αγώνα που θα κάνουμε θα μας τον ανταποδώσει με το βραβείο αυτό το οποίο έχει ασύγκριτο μέγεθος. Λίγες θλίψεις και στενοχώριες και θα έχουμε αιώνια και παντοτινή χαρά. Λίγους κόπους θα καταβάλουμε και θα έχουμε αιώνιο μισθό. Λίγα πάθη θα υποφέρουμε και θα έχουμε την αιώνια δόξα. Λοιπόν, αν δεν τα αξιοποιήσω όλα αυτά, δίκαια θα κολλαστείς. Αν για τόσο λίγο αδιαφορήσεις και χάσεις τον Παράδεισο, και τότε θα είσαι ο ανοητότερος όλων. Ας αγωνιστούμε λοιπόν με μετάνοια για να αξιωθούμε με τη χάρη του Θεού, του Παραδείσου, της Βασιλείας Του, και έτσι να ευθυνόμαστε μαζί με όλους τους Αγίους και με τον Άγιο Ιωάννη που εορτάζουμε σήμερα. Δες αυτού Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.